Φίλοι και φίλες, γεια σας για άλλη μια φορά, για άλλη μια Πέμπτη κοντά σας εδώ, συντροφιά σας μέσα από το δικό σας αγαπημένο κανάλι. Να δούμε τι έγινε στα πρωταθλήματα της Α1, στην Α κατηγορία και στην Β σε τεχνική κατηγορία. Όπως πάντα, εδώ συντροφιά σας με την εκπομπή Σέντρα. Να δούμε τι έγινε στα γήπεδα, όπως πάντα ξεκινάμε με την Α1 σε τεχνική κατηγορία. Αρκετά παιχνίδια, αρκετό θέαμα και αυτό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στην 30η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Καλό παιχνίδι έγινε στο γήπεδο του Λαγκαδά. Τελικά ο Λαγκαδάς δεν μπόρεσε να περάσει από τον δεύτερο κεραυνό αγγελοχωρίου, ενώ ο Παύλος Μελάς με τον Ολυμπιακό Κιμήνων τελικά έχασε με 0-1 από τον Ολυμπιακό Κιμήνων ο Παύλος Μελάς μέσα στην έδρα του. Ενώ έγινε καλό παιχνίδι στο γήπεδο του Πολυδιετρίου, τελικά πήρε τη μεγάλη νίκη ο Οδυσσίας Κορδελιού με 0-3. Αρκετό θέαμα, όπως είπαμε, στην Α1 σε τεχνική κατηγορία. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. ΑΠΕΛ Λαγκαδάς και Κεραυνός Αγγελοχωρίου 0-0, όπως είπαμε, το αποτέλεσμα, ο πρώτος με τον δεύτερο. Ένα καλό παιχνίδι παρακολουθήσαμε στο γήπεδο της ΑΠΕΛ Λαγκαδά. Τελικό αποτέλεσμα, όπως είπαμε, 0-0. Πολυδέντρη Οδυσσίας Κορδελιού πήρε το τρίποντο Οδυσσίας Κορδελιού με 0-3. Διογέννης Παονέ 0-3 και αυτό το παιχνίδι. Ένωση Σικαιών Ηλιούπολη Γάμα Σίγμα Ηλιούπολης 1-3. Θερμαϊκός Θέρμης Δόξα Πενταλόφου 1-0. Παύλος Μελάς, Ολυμπιακός Κιμήνων, πήρε το μεγάλο, τη μεγάλη νίκη μέσα στον Παύλο Μελά, Ολυμπιακός Κιμήνων, που όπως είπαμε δίνουν μάχη και οι δύο ομάδες με 48 βαθμούς. Να δούμε ποιος θα περάσει φυσικά δυναμικά στην βαθμολογία. Παύλος Μελάς, όπως είπαμε, Ολυμπιακός Κιμήνων 0-1 το αποτέλεσμα. Αχιλλέας Τριανδρίας Ομόνια Σύνδου 1-1 το αποτέλεσμα. Η Καρδία Μαλακοπή Πηλέας 3-0. Ίεσος Αυγής πήρε τη μεγάλη νίκη, ο Ίεσος Αυγής με 2-0 τον Αστέρα Ρεδεστού. Όσο στην βαθμολογία, όπως είπαμε, η ΑΠΕΛ ξέφυγε με 62 βαθμούς. Ακολουθεί ο Κεραυνός Αγγελοχωρίου, όπως είπαμε. Το παιχνίδι είχαμε για γερά νεύρα εκεί, ο πρώτος με τον δεύτερο στο γήπεδο Τσαπέλ, τελικό αποτέλεσμα όπως είπαμε πριν 0-0. Πάμε, όπως είπαμε, στη βαθμολογία, 63 η ΑΠΕΛ, ο Κεραυνός Αγγελοχωρίου με 57, Θερμαϊκός Θέρμης με 54, Μακεδονικός με 53, Ολυμπιακός Κιμήνου με 48, όπως και ο Παύλος Μελάς. Εδώ γίνεται μάχη στην βαθμολογία. Δόξα Πενταλόφου με 46, Παονέ με 45, Καρδία με 41, Μαλακοπή Πηλέας με 40, όπως και Ιωάσον Αυγής. Εδώ θα πούμε ότι θα δώσουν στα μπαράστη μάχη οι ομάδες, αλλά έχουμε ακόμα παιχνίδια. Ιωάσον Αυγής με 40, Οδυσσίας Κορδελιού με 37, όπως και Αχιλλέας Τριανδίας, η Ομόνια Σύνδου με 36, Αστέρας Ρεδιστού με 25, Γάμα Σίγμα Ηλιούπολης με 24, Διογέννης Μονολόφου με 11, Ένωση Σικιώνων με 10, όπως και το Πολυδέντρη τελευταίο με 10 βαθμούς. Αυτά φυσικά με την βαθμολογία, όπως πάντα βρισκόμαστε στην Α1 στην τεχνική κατηγορία. Πάμε να δούμε και τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται στην 31η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Εδώ έχουμε ένα καλό παιχνίδι, ο Οδυσσίας Κορδελιού αντιμετωπίζει τον Κεραυνό Αγγελοχωρίου, τον δεύτερο στην βαθμολογία όπως είπαμε. Η Παονέα έχει αντίπαλο τον πρωτοπόρο ΑΠΕΛ Λαγκαδά, και εδώ θα δούμε ένα καλό παιχνίδι. Όπως είπαμε, η ΑΠΕΛ βρίσκεται πρωτοπόρη, πρώτο στην βαθμολογία, ενώ γύρω στους 45 έχει ο Παονέα. Να δούμε αν περάσει νικηφόρος η ΑΠΕΛ Λαγκαδά από την ΠΑΟΝΕ. Η Γάμα Σίγμα Ηλιούπολης αντιμετωπίζει το Πολυδέντρη στην έδρα του. Δόξα Πενταλόφου τον Διογέννη Μονολόφου, Ολυμπιακός Κιμήνων τον
την Ένωση Σικαιών, η Ομόνια Σύνδου τον Θερμαϊκό Θέρμης, η Μαλακοπή Πηλέας τον Παύλο Μελά, Αστέρας Ρεδεστού τον, την Καρδία, ενώ η Άσον Αυγής αντιμετωπίζει τον Μακεδονικό, αυτά με την Α' τεχνική κατηγορία. Πάμε να δούμε τι έγινε στα γήπεδα της Α' ερασιτεχνικής κατηγορίας στον 4ο όμιλο, στην 18η αγωνιστική. Στην βαθμολογία ξέφυγε αρκετά η Θύελλα Περιστερώνας που βρίσκεται στην πρώτη θέση, ακολουθεί ο Μακεδονικός Λυτής στην δεύτερη θέση. Για να δούμε τι έγινε όμως στα γήπεδα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Μεγάλη νίκη επί του Άρη Καβαλαρίου η Θύελλα Περιστερώνας με 6-0, γερό αποτέλεσμα. Μακεδονικός Αγίου Βασιλείου, Μακεδονικός Ασκού 0-0. Δεν τα κατάφερε ο Μακεδονικός Ασκού να περάσει στον Άγιο Βασίλειο. Εθνικός Σοχού ΠΑΟ Ξυλούπολης 3-1 το αποτέλεσμα. Τα κατάφερε ο Εθνικός Σοχού μέσα στην έδρα του να περάσει νικηφόρος απέναντι στην Ξυλούπολη, που όπως είπαμε έληξε το αποτέλεσμα 3-1. ΠΑΟ Δορκάδας Εθνικός Λαγινών 4-1. Μακεδονικός Λυτής Κεραυνός Κολχικού 1-2 το αποτέλεσμα. Αυτά στην 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος την Κυριακή που μας πέρασε. Η Θύελλα Περιστερώνας, όπως είπαμε, ξέφυγε αρκετά στην βαθμολογία με 41 βαθμούς. Ακολουθεί ο Μακεδονικός Λυτής με 30, Δόξα Περιβολακίου με 29, Μακεδονικός Ασκού με ΠΑΟ Δορκάδας με 24 βαθμούς, Εθνικός Λαγινός με 23, Κεραυνός Κολχικού με 21, Μακεδονικός Αγίου Βασιλείου με 20, Εθνικός Σοχού με 16, ΠΑΟ Ξυλούπολης με 15 και Άρης Καβαλαρίου με 11 βαθμούς. Να δούμε και τι θα γίνει και στην επόμενη αγωνιστική την Κυριακή που μας έρχεται, στην 19η αγωνιστική του πρωτανός. Ο Άρης Καβαλαρίου αντιμετωπίζει τον Μακεδονικό Ασκού. Η ΠΑΕ Ξυλούπολη στην πρωτοπόρο Θύελλα Περιστερώνας. Ο Εθνικός Λαγινών την Μακεδονικό Αγίου Βασιλείου. Κεραυνός Κολχικού την ΠΑΟ Δορκάδας. Και ο Μακεδονικός Λυτής την Δόξα Περιβολακίου. Αυτά και με την Α' ερασιτεχνική τον 4ο όμιλο. Να περάσουμε στην Β' που είχαμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι στην Β' ερασιτεχνική κατηγορία. Το παιχνίδι ΠΑΟΚ, συγγνώμη, Άρης Ξηροποτάμου με τον ΠΑΟΚ Σταυρού. Ένα θα βγάλει! Άντε πίσω να, άντε Μουράτ. Άντε να μου, άντε. Μπράβο Μουράτ. Ιστορία. Τρία κόλ πρέπει να τρώει. Άλλος τιμωρημένος. Όχι ρε πάλι. Ωραίο, νο. Bravo! Penalti!
Παντέλο. Τελικό αποτέλεσμα 3-1, δύο γκολ από τον Μουρατίδη. Να πούμε ότι το παιχνίδι το πρώτο ημίχρονο έληξε 1-0 για τον Άρη Ξηροποτάμου, με τον γκολ του Μουρατίδη έληξε το πρώτο ημίχρονο, όπως είπαμε, με 1-0, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε δύο γκολ καταπληκτικά ακόμα από τον Μουρατίδη που έκανε το 1-2 και φυσικά το καταπληκτικό γκολ του Πασαλή με εκτέλεση φάουλ, με ένα πολύ καταπληκτικό σουτ, μείωσε ο Πασαλής με 2-1 και τελικό αποτέλεσμα, όπως είπαμε, 3-1 με τον γκολ του Μουρατίδη έκλεισε το παιχνίδι στο γήπεδο του Ξηροποτάμου. Για να δούμε όμως τι έγινε στην 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος, να πούμε τα αποτελέσματα. Φλόγκα Λαγκαδικίων Κορόνια 0-0 το αποτέλεσμα. Το Στίβος πήρε μια πολύ σημαντική νίκη απέναντι στον τελευταίο της βαθμολογίας τρίτων Βόλβης με 5-0. Η Αρέθουσα πέρασε νικηφόρα στην έδρα της με τον Μέγα Αλέξανδρος Νέα Πολωνία, 3-1 το αποτέλεσμα. Ενώ όπως είπαμε, ο Άρης Ξηροποτάμου πήρε μια πολύ σημαντική νίκη που βρίσκεται στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας από τον ΠΑΟΚ Σταυρού, που κέρδισε μέσα στην έδρα του με 3-1, όπως είπαμε, με τα καταπληκτικό γκολ του Πασαλή με την εκτέλεση φάουλ που μείωσε, όπως είπαμε, η ομάδα του ΠΑΟΚ Σταυρού, ενώ τα δύο hat-trick γκολ του Μουρατίδη και το ένα του Ταμαλαλίδη. Πήρε μεγάλη νίκη, όπως είπαμε, στη βαθμολογία. Πρωτοπόρη η ανάληψη με 43 βαθμούς, ακολουθεί ο δεύτερος Άρης με 39, πλησιάζει το Στίβος τον Άρη Ξηροποτάμου στην βαθμολογία τρίτος με 38 βαθμούς, η Κορώνια με 36, ο Άγιος Γεώργιος με 34, ΠΑΟΚ Σταυρού με 30. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο ντέρμπι, να πούμε, στην Κυριακή που μας έρχεται στο γήπεδο του Σταυρού. Ο Σταυρός αντιμετωπίζει τον Αετό Σταυρού. Θα δούμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι εκεί. Πιστεύω να βρίσκεται και το κανάλι μας εκεί να περιγράψει αυτόν τον αγώνα. Όπως έχουμε και πληροφορίες, με πληροφόρησαν μόλις τώρα ότι πιθανόν θα βρίσκεται το κανάλι μας εκεί. Όπως είπαμε, στην βαθμολογία πλησιάζει ο Αετός τον Σταυρό με 29 βαθμούς. Η Αστραπή Νικομεδινός με 16. Με 26, συγγνώμη, Φλόγκα Λαγκαδικίων με 24, ΠΑΟΚ Σταυρούς με 21, όπως και ο Βρασίδας Βρασμών τον έφτασε τον ΠΑΟΚ Σταυρού μετά την μεγάλη νίκη απέναντι, όπως είπαμε, με την Δάφνη Ευαγγελισμού που κέρδισε 4-1, πλησίασε και έφτασε φυσικά τον ΠΑΟΚ Ανιξιάς με 21 βαθμούς. Η Αρέθουσα ακολουθεί με 17 βαθμούς, Δάφνη Ευαγγελισμού με 10, Μέγας Αλέξανδρος Νέας Απολωνίας με 9, ενώ τελευταίος η Τρίτων Βόλβης με μείον 5 βαθμούς. Για να δούμε όμως τι θα γίνει και την Κυριακή στην 20η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Όπως είπαμε,
πιθανόν θα βρίσκεται το κανάλι μας εκεί στο μεγάλο ντέρμπι του ΠΑΟΚ Σταυρού με τον ΑΕΤΟ Άνω Σταυρού, ενώ θα παρακολουθήσετε και φυσικά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ Ανιξίας με την Δάφνη Ευαγγελισμού. Να δούμε τι, όπως είπαμε, τα αποτελέσματα την επόμενη αγωνιστική, στην 20η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Το Στίβος θα αντιμετωπίσει την Φλόγκα Λαγκαδικίων, η Κορώνια την Αρέθουσα, ενώ η Τρίτον Βόλβης θα αντιμετωπίσει τον Άρη Ξερποτάμου, τον δεύτερο Άρη Ξερποτάμου, ενώ ο Μέγας Αλέξανδρος Νέα Πολωνία στον Άγιο Γεώργιο, ΠΑΟΚ Σταυρού, ΑΕΤΟ Άνω Σταυρού, όπως είπαμε, ένα μεγάλο ντέρμπι, Αστραπή Νικομηδινού, τον πρωτοπόρο Αστέρα Αναλήψεως, ο ΠΑΟΚ Ανιξίας θα αντιμετωπίσει τον Δάφνη Ευαγγελισμού, όπως πούμε, που βρίσκεται στην, με 10 βαθμούς στην βαθμολογία. Αυτά και με την Β1 σε τεχνική κατηγορία. Κάπου εδώ κλείνουμε την εκπομπή μας. Ήταν κοντά σας ακόμα μια αγαπημένη εκπομπή Σέντρα μέσα από το Philadelphia News. Από μένα τίποτα άλλο. Ευχές για καλό βράδυ και φυσικά ραντεβού την επόμενη Πέμπτη εδώ στις 9 η ώρα ακριβώς.